Εδώ, κύριε Γενιδούνια, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν τέλος πάντων υπεύθυνος είναι μόνο ο Σταθμάρχης, αν βλέπουμε μόνο το Σταθμάρχη και αθωώνουμε όλο το πολιτικό σύστημα και όλες τις παραλήψεις και όλα αυτά που δεν έχουν γίνει τόσα χρόνια, τα 23 χρόνια που δεν έχουμε τηλεματική. Αλλά εδώ ανοίγει και ένας άλλος κύκλος, ακόμα και τον προαστιακό άνοιξε τώρα η συζήτηση και έχουμε και εισαγγελική παραγγελία για την έλλειψη σήμανσης στη γραμμή Δουκής Πλακεντίας αεροδρομίου. Ναι, στη γραμμή, το είπα και χθες, με ρωτήσαν στην αδελφή σας. Ναι, ναι. Στη γραμμή Δουκής Πλακεντίας, στη γραμμή του αεροδρομίου, να το πούμε έτσι, Sky αεροδρόμιο είναι το σύμπλεγμα εκεί. Mm-hmm. Υπήρξε μια βλάβη στο σύστημα μετά τη Δουκής Πλακεντίας πριν για 7 περίπου 8 μέρες. Mm-hmm. Δηλαδή τα τρένα, με λίγα λόγια, μετά τη Δουκής Πλακεντίας στο 1-2 χιλιόμετρα περίπου, επειδή το σύστημα κοκκίνιζε, λαμβάνανε ένα τηλεγράφημα για να υπερβούν και να κατευθυνθούν μέχρι την είσοδο του αεροδρομίου. Ναι. Αυτό για πόσο καιρό? Ήταν περίπου πριν 7 μέρες. Εγώ είχα δουλέψει, αν θυμάμαι καλά, την Δευτέρα. Ήταν στο προαστιακό. Ναι. Και κυκλοφόρησα με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Το 7-8 μέρες είναι μικρός χρόνος για την έλλειψη σηματοδότησης? Γιατί το ακούω. Άκουγα από κάποιους συναδέλφους σας ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, ίσως από κάποιους. Και αναρωτιέμαι, εγώ το ρωτώ, δεν είμαι μηχανοδηγός. Δεν χρησιμοποιώ τη γραμμή και αναρωτιέμαι αν είναι τόσο απλό. Γιατί μου έλεγαν ότι σε άλλες περιπτώσεις, ας πούμε σε άλλα σημεία δίκτυα της ΤΑΣΥ, ότι αυτό λύνεται εντός δεκαλέπτου. Την ευθύνη για την διαχείριση εκεί του δικτύου δεν την έχει η ΤΑΣΥ, την σίγουρα, έχει ο ΟΣΕ. Ακριβώς. Αυτό είναι η συντήρηση. Ακριβώς. Το κρίσιμο σε αυτή την συζήτηση είναι να πούμε ότι στο δίκτυο του προαστιακού της Αθήνας, δηλαδή στη γραμμή προς Κιάτο, να το θέσω προς, για να καταλάβετε, δεν λειτουργεί καθόλου ούτε η τηλεδιοίκηση ούτε η φωτοσήμανση από το 2009. Συγγνώμη. Άρα τώρα, ναι. Εκεί λοιπόν δεν λειτουργεί καθόλου ούτε για η τηλεδιοίκηση. Για να το καταλάβουμε, πείτε μας πάλι τη διαδρομή που δεν λειτουργεί. Στον προαστιακό της Αθήνας, ναι, δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση και η φωτοσήμανση από το ΣΚΑ μέχρι την Κόρινθο. Ναι. Και από το ΣΚΑ μέχρι την Ινώη. Ναι. Και κατά διαστήματα παρουσιάζονται προβλήματα, σαν αυτό που έχουμε τώρα, είχαμε τις τελευταίες 6-7 μέρες μεταξύ του Κίσης Πλακεντίας αεροδρομίου, ναι, όπου δινόταν η οδηγία και σε εμάς τους μηχανοδηγούς και στους συναδέλφους του ΣΤΑΣΥ να υπερβούν τα κόκκινα φωτοσήματα μέχρι την είσοδο του αεροδρομίου. Κύριε Γενιδούνια, συγγνώμη, για να καταλάβουμε, γιατί αυτό τώρα που περιγράφεται δεν είναι μια παλιά γραμμή, ενώ δεν είναι μια γραμμή που χρησιμοποιεί και παλιούς σειρμούς ή οτιδήποτε άλλο. Να το πω έτσι, επάνω στις δράγες αυτές πατάνε σύγχρονα τρένα, σύγχρονη σειρμή. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση ή είναι χαλασμένη, υπάρχει και δεν λειτουργεί? Σας επαναλαμβάνω, είναι αυτό που σας λέω, μεταξύ ΣΚΑ Κορίνθου, ναι, δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, δεν υπάρχει φωτοσήματι. Όχι. Μάλιστα. Οι μηχανοδηλοί λαμβάνουν μια, πώς γίνεται, κύριε, λαμβάνουν μια εντολή, ναι, από τα Λιώσια, ναι, να κατευθυνθούν στην Κόρινθο. Ναι. Περνάνε δύο διαδοχικές αλλαγές, δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να μειώσουν την ταχύτητά τους από τα 120 στα 60 χιλιόμετρα σε δύο σημεία του δικτύου αυτού, με δική τους ευθύνη, στα Μέγαρα και στους Αγίους Θεοδόρους συγκεκριμένα. Ναι. Και στη γραμμή προς Χαλκίδα, μετά το ΣΚΑ και μέχρι την Ινώη, δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση και η φωτοσήμανση. Έχουμε ενεργούς σταθμούς σήμερα που μιλάμε, στα Κιούρκα και στον Αυλώνα. Ναι. Δηλαδή, φτάνει το ένα τρένο για να φύγει το επόμενο σε αυτούς τους σταθμούς. Στη γραμμή προς το αεροδρόμιο, από το ΣΚΑ μέχρι το αεροδρόμιο, η τηλεδιοίκηση συνήθως λειτουργεί. Ναι. Τις τελευταίες 7-8 μέρες είχαμε ένα πρόβλημα στην περιοχή της Δουκής Πλακεντίας, όπου αφού τα τρένα εκκινούσαν από τη Δουκής Πλακεντίας, μετά από 2-3 χιλιόμετρα τους δινόταν εντολή να υπερβούν ένα κόκκινο φωτόσημα που έβρισκαν μπροστά τους και να πάνε μέχρι την είσοδο του αεροδρομίου. Αυτή ήταν η εντολή που έλαβα και εγώ προσωπικά πριν 5 μέρες, να σου το πω. Τα όσα μας περιγράφεται είναι αδιανόητα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τα βαγόνια του τρόμου καθημερινά, δηλαδή. Εδώ τώρα το θέμα είναι και το εξής, ότι αν δικαιολογείται, αν τόσος είναι ο χρόνος για την επισκευή μιας βλάβης, πέραν των άλλων που μας είπατε. Άρα εδώ, γιατί έχει δίκιο η Χρυσή, είναι αδιανόητο, αλλά αυτό που αναρωτιέμαι είναι, υπάρχει μια βλάβη σε ένα φανάρι, σε ένα σηματοδότη, σε έναν 2, 3, 5, 10, δεν ξέρω πόσους. Ο χρόνος επισκευής και αποκατάστασης σηματοδότησης είναι φυσιολογικό να είναι 7-8 ημέρες?
Προφανώς και δεν είναι φυσιολογικό. Εδώ έρχεται και κουμπώνει αυτό που λέμε όλοι οι συνδικαλιστές του σιδηροδρόμου, το πήγε ο κύριος Κιουτσούκης προφανώς, ο συνάδελφος, ότι όσοι έχει αποψηλωθεί από προσωπικό τα τελευταία 15 χρόνια, ναι, και έχουν μείνει 700 εργαζόμενοι στη συντήρηση του δικτύου στην περιοχή του Λεκανοπεδίου, να το πω μέχρι την Ινώη, είναι, ναι, λιγότεροι από 20 οι συνάδελφοι νομίζω που έχουν την ευθύνη. Ναι. Μπορούμε να το πείσουμε το μάθημα και αυτό μέχρι το μεσημέρι. Και οι άνθρωποι τρέχουν να καλύψουν βλάβες σε ένα δίκτυο, ναι, εκατοντάδων χιλιόμετρων. Να, εδώ, γιατί μου λένε εδώ ότι εδώ δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με εργολαβίες που δίνονται για την επισκευή αυτή, γιατί δεν ξέρω αν ισχύει, το λέω με κάθε επιφύλαξη επειδή έχουμε εδώ δύο συνδικαλιστές, και τους δίνεται η δυνατότητα μέσω των συμβάσεων που έχουν υπογράψει να έχουν τόσο χρόνο, δηλαδή 5 και 6 μέρες για την αποκατάσταση μιας της αιματοδότησης. Εγώ θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν γνωρίζω τι προβλέπουν αυτές τις συμβάσεις. Κύριε Κιουτσούκη, ξέρετε εσείς τι γίνεται με αυτό, για τις συμβάσεις γενικότερα, αλλά αυτό τώρα που περιγράφει ο κύριος Γενιδούνιας, ότι εδώ δεν έχουμε τηλεματική και στον Ποραστιακό. Θα μου πεις τώρα, κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα με όλο αυτό που έχουμε ακούσει, αλλά είναι το κερασάκι στην τούρτα. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα στον συνάδελφο τον Κώστα τον Γενιδούνια. Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, τα ανέφερε ο Κώστας. Δεν πρόκειται σε μία ή δύο ημέρες όλα αυτά να διορθωθούν, όμως κατά την άποψη τη δική μας, των εργαζομένων δηλαδή, θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά τα συστήματα χθες. Είναι ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι που κινδυνεύουν, πολίτες δηλαδή, χρήστες του τρένου κινδυνεύουν, και εμείς δεν κινδυνολογήσαμε ποτέ. Προσπαθούμε πάντα όλα αυτά τα χρόνια, παρά την έλλειψη των συστημάτων, με τον επαγγελματισμό που διέπει τους σιδηροδρομικούς υπαλλήλους, να μεταφέρουμε τους επιβάτες στον προορισμό τους με ασφάλεια. Αυτό όμως έχει να κάνει με τον επαγγελματισμό των μηχανοδηγών, αλλά και όλου του προσωπικού του σιδηροδρόμου. Όλοι οι σιδηροδρομικοί εμπειρικά είμαστε. Εμπειρικά δηλαδή, κύριε Κιουτσούκη, εμπειρικά. Δεν είναι θέμα, δεν είναι εμπειρικά. Είναι επαγγελματίας ο σιδηροδρομικός. Δεν είναι θέμα εμπειρίας. Ο σιδηροδρομικός, το σιδηροδρομικό είναι επάγγελμα. Ναι, έχει είναι δει... σιδηροδρομικό, ναι, επάγγελμα. Αλλά, και αυτό όμως που λέει η Χρύσα τώρα. Είναι όλοι το ίδιο. Εδώ λέμε τη λέξη ότι κινδυνεύουν οι επιβάτες καθημερινά. Και δεν το λέμε για να τρομοκρατήσουμε κάποιον. Αλλά το θέμα είναι ότι το λέτε κι εσείς οι ίδιοι. Και το εμπειρικό έχει να κάνει και σε σχέση με αυτό που είπε πριν ο κύριος Γενιδούνιας, ότι ξέρει ότι εκεί είναι χαλασμένο το φανάρι, και αυτό είναι το εμπειρικό, στον Μπουραστιακό, σε εκείνο το κομμάτι, και σου λέει: ξέρω ότι εδώ είναι χαλασμένο και θα περάσω. Γι' αυτό θα έρθουμε το εμπειρικά. Όχι, αλλά έτσι, είπατε κάτι. Είπατε κάτι πολύ σοβαρό. Είπατε κάτι πολύ σοβαρό. Κύριε Νιφλή, μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι. Ξέρω ότι είναι χαλασμένο και περνάω. Υπάρχει εντολή, του ενημερώνεται ο μηχανοδηγός ότι δεν λειτουργεί το σύστημα εκεί. Μην και μετά υπάρχει εντολή για να προχωρήσουμε. Μην κολλήσουμε σε αυτό όμως, γιατί ένας άπειρος μηχανοδηγός είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να αντιδράσει όπως ένας έμπειρος μηχανοδηγός, και οι περισσότεροι από αυτούς τους λίγους μηχανοδηγούς που έχουν μείνει είναι πολύ πολύ έμπειροι και έχουν δει και έχουν δει τα μάτια τους. Αυτό λέμε, κύριε Κιουτσούκη. Αλλά το ζήτημα είναι, αλήθεια, θέλουμε να σταθούμε στο κομμάτι αυτό που μας λέτε, ότι εδώ πολίτες κινδυνεύουν καθημερινά. Δεν είναι απλή ιστορία. Προφανώς δεν είναι καμία ιστορία από αυτές που βλέπουμε τις δύο τελευταίες ημέρες απλή. Πρέπει όμως να πω στην ερώτηση που κάνατε προηγούμενα, αν οι εργολαβίες έχουν τα περιθώρια να αφήσουν ένα 7ήμερο κλπ. Μπορεί να είναι και έτσι. Ούτε και εγώ το γνωρίζω. Ναι. Αυτά τα γνωρίζει η διεύθυνση του εφοδιασμού, που προκυρήσει δηλαδή τις εργολαβίες, και φυσικά τα γνωρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ. Ωραία. Το οποίο κύριε έχει την ευθύνη. Κινδυνεύουν ή όχι καθημερινά οι πολίτες που παίρνουν τα μέσα? Σας είπα ότι δεν κινδυνεύουν με τον τρόπο που εμφανίζεται. Δεν κινδυνεύουν. Αλίμονο, δηλαδή ο μηχανοδηγός που οδηγεί το τρένο δεν κινδυνεύει. Θεωρείται ότι είναι ηλίθιος ο μηχανοδηγός και ανεβαίνει σε ένα τρένο και ξέρει ότι θα σκοτώσει τους πολίτες?
Όχι, προσθέτω, δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Απλώς λέμε. Τι πάει να πει κινδύνο. Εσείς το είπατε, κύριε Κουτσούκη, γι' αυτό το ρωτάμε. Είπατε πριν για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες και δεν το γενικεύουμε. Για να μην κάνουμε εδώ τώρα. Να συνεννόμαστε και νομίζω ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε. Το θέμα είναι να βάζουμε συγκεκριμένα πράγματα στο τραπέζι της κουβέντας. Και σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το σημείο, να πάμε και στο Φάνη του Καραμπατσάκη. Για θέμα το οποίο νομίζω ότι το γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα από όλους μας. Τι εκπαίδευση έχει αυτός ο άνθρωπος που κάθεται εκεί αυτές τις ώρες? Καμία. Και καμία. Τι κάνει? Τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος εκεί? Ενημερώνεται με ένα ραδιοτηλέφωνο, ναι, ότι σε λίγο θα περάσει αιμοψυχία, ναι, και κατεβάζει τις μπάρες. Αυτό κάνει. Αλλά προσέξτε τώρα, έχει κάποιος κοστολογήσει ποτέ πόσο κοστίζει αυτή η εταιρεία security στον ΟΣΕ και πόσο μας κόστιζαν, δεν είναι ωραία εκφράση, και πόσο πληρώναμε στους υπαλλήλους που ήταν μέσω ΣΕΠ. Δεν ξέρω αν το έχει κοστολογήσει. Ξέρετε κάτι, έχει αποψηλωθεί ο ΣΕ από προσωπικό, έχουν δοθεί οι περισσότερες δραστηριότητες του σε εργολαβίες και κανείς, είμαι βέβαιος γι' αυτό, δεν έχει υπολογίσει πόσο περισσότερο πληρώνει ο ΟΣΕ σήμερα, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, για αυτές τις εργολαβίες την ώρα που δεν υπάρχει προσωπικό. Κύριε Γενιδούνια. Εγώ θα πω και σε συνδυασμό και να προσθέσω αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Νίκος Κιτσούκης, ότι σε αυτές τις διαβάσεις υπάρχει αυτό το καθεστώς. Οι συνάδελφοι που δουλεύανε σε αυτές και είχαν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ έχουν κερδίσει και προσωρινές δικαστικές αποφάσεις, ασφαλιστικά μέτρα όπως λέμε, ναι, για να παραταθούν οι συμβάσεις εργασίας τους, παρόλο ότι είχαν λήξει 18 μήνες. Ωστόσο, επιλέχθηκε το καθεστώς της εργολαβίας και το ανισχυτικό, ακόμα πιο ανισχυτικό, είναι το εξής, ότι οι εργολαβίες που δίνονται είναι ένα μήνα, δύο μήνες, δεν είναι, ξέρετε, για ένα χρόνο, δύο, τρία, πέντε, δέκα. Και με αποτέλεσμα το προσωπικό αυτό εναλλάσσεται διαρκώς, κύριε Νιφλή. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι ρυθμίζουν εκεί την κυκλοφορία μεταξύ των σειρμών και των αυτοκινήτων που περνάνε ή των πεζών. Η εκπαίδευση έπρεπε να είναι, σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί και πάλι εδώ θα βγούμε μετά χρησιμοπροφήτες εμείς οι μηχανοδηγοί. Πριν περίπου ένα μήνα είχαμε κάνει καταγγελία για αυτό το θέμα. Υπάρχουν, ναι, και τα γραπτά, script amendment που λέει. Ναι, ναι, ναι. Στο οποίο απαιτήσαμε μετά από ένα ατύχημα που είχε γίνει στην περιοχή του Ρουφ. Είχαμε καταγγείλει την διαδικασία όλη αυτή και είχαμε ζητήσει να είναι το προσωπικό μόνιμο. Πάντως, να επασχολείται με και το άλλο. Και να πω και με σωστές εργασιακές σχέσεις, τα ξέρει ο κ. Κιτσούκης. Να πούμε και το άλλο. Ότι αυτές οι διαβάσεις θα έπρεπε να είναι υπογειοποιημένες. Σε άλλες χώρες είναι υπογειοποιημένες. Δηλαδή, αν έρθει μπροστά η εικόνα και το δείξουμε, νομίζω ότι σε άλλες χώρες αυτές υπογειοποιούνται. Έτσι δεν είναι? Γιατί πρέπει να υπάρχει το ρίσκο καθημερινά? Ή γίνεται cut and cover, λέγεται η τεχνική, μπαίνουν κάτω λίγο σε χαμηλώνει, ας πούμε, κάπως εκεί το έδαφος. Υπάρχει το έργο της υπογειοποίησης από την άλλη πλευρά της Αθήνας, την έξοδο της Αθήνας προς τα Σεπόλια, όπου εκεί γίνεται το έργο της υπογειοποίησης. Και το μόνο υπέργειο τμήμα, να το πούμε αυτή τη στιγμή, είναι αυτό το που υπάρχει από το Ρέντι μέχρι αυτό που βλέπετε τώρα, την είσοδο της Αθήνας. Εδώ βρισκόμαστε στην οδό Καστινοπόλεως, που στρίβει προς Λένορμαν για Περιστέρι. Ναι. Είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Πριν από αυτό, αν ο συνάδελφός σας πάει Κωνσταντινούπολης και Ρόδος, υπάρχει και άλλο πασάκι όπου φυλάσσεται με την ίδια κατάσταση. Μετά την Ιράωδο προς το Ρέντι υπάρχουν άλλα τρία τέτοια πασάκια που φυλάσσονται με τις ίδιες εργασιακές σχέσεις και πάλι από ιδιώτες εργολάβους. Είναι μια κατάσταση η οποία τη βιώνουμε καθημερινά όλοι οι εργαζόμενοι. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και να πούμε όμως ότι για τις ισόπεδες διαβάσεις την ευθύνη δεν την έχει ο ΣΕ. Το τρένο πάει ευθεία. Αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν με την ασφάλεια των αυτοκινήτων, των πολιτών που περνούν από τις ισόπεδες διαβάσεις, είναι προφανώς οι δήμαρχοι. Ναι. Σε κάθε περιοχή. Ναι. Εγώ πάντως χρησιμοποιώ. Και αν ανοίξουμε, κύριε Νιφλή, και αν ανοίξουμε εκεί το θέμα, εκεί. Ναι. Και ο συνάδελφός σας κάνει ένα περπάτημα, όχι πάνω στις γραμμές, παράλληλα με τις γραμμές, στο πεζοδρόμιο που υπάρχει δίπλα στις γραμμές, θα δει πόσες διαβάσεις πεζών έχουν δημιουργηθεί μέσα στη σιδηροδρομική υποδομή, μέσα στη τονίζω αυτό, και έχουν από πάνω μια ταμπέλα που απλά λέει προσοχή, διέλθετε τις γραμμές με προσοχή. Φοβερό εκεί είναι αυτό. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν, και όπως λέει και ο Νίκος, οι δήμαρχοι έχουν, και εκεί υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, σε αυτή την περιοχή λοιπόν έχουν συμβεί πάρα πολλά δυστυχήματα με πεζούς, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν την ταχύτητα με την οποία έρχεται το τρένο, που είναι 40 χιλιόμετρα στο σημείο αυτό, να καταλάβετε, ή αφαιρούνται ή βλέπουν μόνο τη μία πλευρά
και δεν βλέπουν την άλλη πλευρά. Ναι, γιατί συμβαίνει, μπορεί να συμβεί. Μπορεί και να συμβεί. Και έχουμε, άκουγα προχθές, έχουμε ατυχήματα πολλά με πεζούς. Εγώ σας λέω ότι έχω δει πολλές φορές ατυχήματα εκεί στην Αγίου Μελετίου. Σας λέω άλλο σημείο. Κωνσταντινούπολης και Αγίου Μελετίου. Έχω δει και βλέπω και το κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά και το πρόβλημα ασφαλείας.